θα ήταν κάποια Κυριακή, κάποια Δευτέρα. Καλησπέρα, είμαστε εδώ με τον Μάκη Αναγνώστου, ή μάλλον καλημέρα, γιατί είναι 8 το πρωί και μόλις έχει ξεκινήσει η βάρδια. Και είμαστε στο νέο σπιτικό της Βιομέ. Μάκη, τι έχει συμβεί, τι έχει αλλάξει τις τελευταίες εβδομάδες? Μας έχουν περιορίσει σε ένα χώρο αρκετά μικρό σύμφωνα με αυτό που υπήρχε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάμε. Εμείς θα συνεχίσουμε και έχουμε δηλώσει ότι θα συνεχίσουμε ακόμα και σε ένα τηλεφωνικό θάλαμο, αν χρειαστεί. Ο χώρος είναι αρκετά λειτουργικός, μπορούμε να συνεχίσουμε εδώ, θα συνεχίσουμε. Η αυτοοργάνωση και η κατάληψη του εργοστασίου συνεχίζει εδώ, σύμφωνα με όλα τα χαρακτηριστικά που υπήρχαν και πριν. Δεν θα σταματήσουμε, δεν έχουμε σκοπό να σταματήσουμε, θα αντισταθούμε όσο γίνεται ακόμα και σε αυτό το χώρο. Αν και μας δήλωσε ο ασφαλίτης που ήταν εδώ, ότι να ξέρετε ότι ούτε αυτό είναι δικό σας. Το ξέρουμε πολύ καλά, είμαστε καταληψίοι στο χώρο και θα συνεχίσουμε να παράγουμε αυτά τα ποιοτικά προϊόντα που έχουμε βάλει ως στόχο να κάνουμε και για την επιβίωσή μας. Αυτός με ποια ιδιότητα το δήλωσε? Ήταν επιφορτισμένος από το κράτος να πει κάτι τέτοιο ή είχε λίγο παραπάνω μεράκι? Μάλλον ήθελε να δείξει ότι μην κάνετε κάτι εναντίον του παλιού. Ο φόβος φυλάει τα έργα. Ναι, να τρομοκρατήσει. Ήθελε αυτό, έτσι, όπως μπήκαν, αυτό έδειχναν με γεμάτα τέτοια όπλα. Οι μυστήριες ήταν πάνω στα όπλα. Πάνω να πει ότι ήθελαν να τρομοκρατήσουν και όχι να. Πάμε να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Πώς έγινε ακριβώς η εκένωση, να την πούμε έτσι? Εκένωση, ναι. Ήρθαν πολύ πρωί, ας πούμε, και ένωσαν τους δρόμους να μην μπορεί να περνάει κόσμος. Γέμισαν ασφαλίτες στην γύρω περιοχή για να μην μπούμε από πουθενά. Εμείς όταν μπήκαμε πολύ δυναμικά μέσα, γιατί έχουμε έναν άλλο χώρο, μπήκαμε από εκεί. Και όταν μας είδαν μέσα, λένε από πού ήρθατε. Εμείς λέμε δουλεύουμε εδώ και έχουμε όλο το δικαίωμα να είμαστε εδώ. Φέραν και εισαγγελέα, από ό,τι είπαν, υπήρχε εισαγγελική εντολή. Όπως δήλωσαν, δεν βρήκαν τίποτα με το ο εισαγγελέας και αποχώρησε, ας πούμε, και έμειναν οι αστυνομικοί για να, μέχρι να μπει ο φράχτης. Κατά τα άλλα, την επόμενη μέρα έγινε εδώ πέρα ένα τεράστιο event που μαζεύτηκε, πέρασαν πάνω από 1500 άτομα, με ένα πολύ ωραίο θεατρικό που συμμετείχαν πάνω από 400 στο θεατρικό. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται και θα στηρίξει τη Βιομέ ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές που περνάει. Τι έχει αλλάξει τώρα, τι έχει αλλάξει στην παραγωγή, τι έχει αλλάξει στη διεκδίκηση και στον αγώνα? Δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Αυτό που χάθηκε είναι ο κοινωνικός χώρος που υπήρχε πριν. Η Βιομέ έτσι κι αλλιώς εδώ λειτουργούσε. Το υπόλοιπο έτσι κι αλλιώς το αποδώσαμε εμείς στην κοινωνία από χρόνια τώρα, για να γίνονται, να είναι ένας ανοιχτός χώρος που θα μπορεί η κοινωνία να εκφράζεται καλλιτεχνικά αλλά και πολιτικά μέσα σε εκείνο το χώρο. Αλλά δεν θα σταματήσουμε εκεί. Υπάρχουν ενέργειες που έχουν ξεκινήσει ήδη για να διεκδικήσουμε εκείνο το χώρο, να το διεκδικήσει η κοινωνία πλέον και να ανοίξει την κοινωνία όπως είχαμε καθορίσει από την αρχή. Τι ενέργειες? Δεν είναι καλό να το πούμε πριν, είναι καλό να βγει μετά, ας πούμε, εφόσον συνεχίζει, γιατί κρατιέται κάποια διαδικασία. Κατανοητό. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί στο υπόλοιπο του εργοστασίου. Βεβαίως. Τι φτιάχνουμε εδώ? Καθαρίζουμε το καζάνι, καλημέρα. Καθαρίζουμε το καζάνι. Τώρα συνεχίζεται, εδώ είμαστε. Δεν τελείωσε τίποτα. Θα ήταν κάποια Κυριακή, κάποια Δευτέρα, σε κάποιο πείμα του Λόρκα, στους πίνακες του Ριβέρα, στη θάλασσα του Χιγμέτ, στα λόγια του Γκαλεάνο. Και πριν καλά-καλά σε βρω, πάντα σε χάνω. Θα ήταν καθημερινή μπορική αργία, πλακάτ πανόκρατος πιστών και απεργία. Σε κάποιο στίχο του Ακυπάνου, του Ρασούλη που φωνάζει. Κι όμως αλλάζει και μάλ, κι όμως αλλάζει. Όσο σημώνω μακραίνει και έτσι ποτέ δεν τη φτάνω. Απιάστε ωραία ουτοπία, καλά τα λέει ο Γκαλεάνο. Μα όταν γιορτάζει, καινούριους δρόμους μου τάζει. Κι αρχίζω πάλι να πιστεύω πως ο κόσμος αλλάζει. Κι αμφισβητώ τον Γεμάλ, αμφισβητώ και το Μάνο. Στεκώ στις μύτες των ποδιών, αλλά και πάλι δεν φτάνω. Είναι το παιχνίδι παλιό. Κι αν θες το νόημα να βρούμε, πρέπει λιγάκι ακόμα ψηλότερα να σηκωθούμε. Πριν μερικές εβδομάδες θα οργιζόμουν ότι σε είδα εδώ. Τι έχει συμβεί από τότε? Έχει μπει αυτό όλο που βλέπουμε, ένας φράχτης που δεν κλείνει μόνο την πρόσβαση, κλείνει και την οπτική απέναντι σε αυτό που υπήρχε. Θέλοντας έτσι να δείξουν ότι τέρμα δεν πρόκειται ούτε να βλέπετε το χώρο, όχι μόνο να μπαίνετε. Εμείς δεν σταματάμε, συνεχίζουμε, το είπαμε και πριν.
Και φυσικά όλο αυτό έχουμε βάλει ένα στόχο να το καταργήσουμε. Να δείξουμε ότι αυτός ο χώρος που 10 χρόνια λειτουργούσε ως κοινωνικός χώρος θα συνεχίσει να λειτουργεί. Αυτό παλεύουμε, αλλά είναι μια πάλη. Στην πάλη δεν έχει κερδίζουμε, χάνουμε. Όποιος παλεύει μπορεί και να κερδίσει. Όποιος δεν παλεύει δεν κερδίζει σίγουρα, έχει χάσει. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Μίλησες για την αστυνομία, μίλησες για τη δικαστική εξουσία. Αυτή είναι απέναντι. Ποιος άλλος είναι απέναντι? Είναι καθαρά είναι το κράτος των αφεντικών ή το αφεντικό κράτος. Είναι αυτοί που δημιουργούν αποκλεισμούς, είναι αυτοί που δημιουργούν, όπως το είδαμε και τα τελευταία γεγονότα στην Παλαιστίνη, δημιουργούν Χαμάς. Εμείς δεν είμαστε Χαμάς. Εμείς είμαστε το λαϊκό κίνημα που αντιστέκεται στεναρά απέναντι σε αυτό που προσπαθούν να κάνουν. Αλλά να ξέρουν ότι ό,τι δημιουργούν, το δημιουργούν αυτοί. Εμείς είμαστε έξω από όλα αυτά και παλεύουμε σαν λαϊκό κίνημα να κερδίσουμε ότι όσο χώρο παραπάνω ανήκει στον κόσμο και όχι σε αυτούς που είναι ιδιοκτήτες. Αυτή η εταιρεία τώρα που το πήρε τι είναι? Είναι μια real estate εταιρεία. Από ό,τι είδαμε πιάνει πολύ διεθνή κομμάτια, μάλλον πάνω πιάσει πολυεθνικά ή όπως το λέει καπιταλισμός, ας πούμε, εντελώς διαφορετικά. Εμείς προτιμούμε το πολυεθνικά ή το διεθνιστικά. Αυτή εδώ πέρα είναι της παγκοσμιοποίησης, όπως δηλώνουν, και φυσικά παίρνουν χώρους παντού και αποκλείουν κόσμο σε όσο γίνεται στενότερο χώρο. Το βλέπουμε, είναι το παράδειγμα της Παλαιστίνης, είναι το ζωντανό παράδειγμα ότι πάνε να μας κλείσουν εκατομμύρια ανθρώπους σε πολύ μικρά σημεία. Λες για την Παλαιστίνη, το ανέφερες και πριν, διεξάγεται ένας πόλεμος. Πώς στέκεται η Βιομέα απέναντι σε αυτό που συμβαίνει? Η Βιομέα σε κάθε περίπτωση έχει σταθεί δίπλα στον αποκλεισμένο κόσμο, δίπλα στους πλεμπαίους που θέλουν να μας καταντήσουν, γιατί στην ίδια κατάσταση βρισκόμαστε όλοι. Αν δεν καταλάβουμε ότι είμαστε αυτοί οι αποκλεισμένοι, όπως το έχουν δηλώσει και οι Ζαπατίστας, μπορεί να είμαστε αυτοί που βομβαρδίζονται σήμερα στην Παλαιστίνη, μπορεί να είμαστε οι κατασταλμένοι στη Βιομέα, μπορεί να είμαστε ένας τρανς στην Ευρώπη που τον καταπιέζουν, μπορεί να είμαστε οποιοδήποτε που είναι καταπιεσμένος. Είμαστε με όλο αυτόν τον κόσμο που τρώει την καταστολή από το αφεντικό κράτος, κράτος αφεντικό. Σε κάποιο στίχο του Ακυπάνου του Ρασούλη που φωνάζει. Κι όμως αλλάζει και μάλλον κι όμως αλλάζει. Θα ήταν κάποια Κυριακή ή κάποια Δευτέρα. Θα ήταν καθημερινή μπορεί και αργία. Κι όμως αλλάζει, κι όμως αλλάζει.